Καλησπέρα, ανοιξιάτικες καλησπέρες. Αυτό το βράδυ του Απριλίου, Τετάρτη, 5 έχει ο μήνας. Μπήκε και ο δεύτερος μήνας της Άνοιξης. Ένα Σαββατοκύριακο με υπέροχο καιρό προηγήθηκε. Άλλοι έφυγαν, άλλοι έμειναν, άλλοι είπαν τα ψεματάκια τους, τις φάρσεις τους και πολλά από όσα ζούμε θα θέλαμε να είναι ψέματα. Δυστυχώς πολλά δεν είναι. Όμως υπάρχουν και πολλά για τα οποία είμαστε γνώμονες και να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέσα στο σπίτι μας είναι οι λόγοι, είναι τα παιδιά μας. Και θέλω αυτή την εκπομπή πραγματικά να την ξεκινήσουμε σήμερα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και σημαντικό και με όσους συζήτησα πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή ότι προσεγγίζω το συγκεκριμένο θέμα, όλοι μου είπαν ότι τους ενδιαφέρει, είτε είναι γονείς, είτε είναι ειδικοί που ασχολούνται με τα παιδιά. Είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει και μία πολεμική γύρω από αυτό. Κάποιοι λένε ότι, οι περισσότεροι λένε ότι υπάρχει, κάποιοι λένε το αμφισβητούν. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι η γνωστή σε όλους πια ΔΕΠΗ, κατά κόσμο να το εξηγήσουμε, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή και υπερκινητικότητας. Κοντά μου για να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα που απασχολεί πολλές ελληνικές οικογένειες είναι ο Φώτης ο Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός. Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, Χρυσαυγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην εκπομπή μας. Έχεις έρθει και άλλες φορές και όλες τις φορές που έχουμε συναντηθεί εδώ στο στούντιο έχουμε συζητήσει για πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους γονείς και τα παιδιά. Και κάθε παρουσία σου έχει μετά δημιουργήσει, έτσι, προκαλέσει μηνύματα, τηλεφωνήματα, μας ζητούν. Χαίρομαι. Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Όπως το θέμα της ΔΕΠΗ. Και η ΔΕΠΗ είναι ένα θέμα το οποίο πλέον αφορά πολλά παιδιά, πολλούς γονείς. Πολλές ερωτήσεις, τα περισσότερα περιστατικά που δεχόμαστε και για διάγνωση και για αξιολόγηση αφορούν είτε μαθησιακές δυσκολίες, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό και παιδιά με ΔΕΠΗ. Είναι σε πολλά εισαγωγικά μια νέα μόδα το διαγνωστικό κομμάτι όσον αφορά τη ΔΕΠΗ. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην ουσία της συζήτησής μας και θέλω να σε ρωτήσω αν τι απαντούν οι ειδικοί σε κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξη της ΔΕΠΗ. Υπάρχει τελικά η ΔΕΠΗ? Ξεκινήσουμε από αυτό. Η ΔΕΠΗ ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή παιδικής και εφηβικής ηλικίας υπάρχει. Υπάρχει και μέσα στο DSM το 5, το τελευταίο που βγήκε πριν 3 χρόνια, που είναι το εγχειρίδιο διαγνωστικών κριτήριων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Mm-hmm. Οπότε από εκεί δίνονται και όλα τα κριτήρια και όλα τα συμπτώματα. Οπότε ο επιστημονικός χώρος δέχεται και κινείται πάνω σε αυτό και, και στο κομμάτι της παρέμβασης ότι ΔΕΠΗ υπάρχει. Το να υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι τόσες έρευνες που έχουν γίνει τόσα χρόνια, που έχουν αποδείξει την ύπαρξή της, γιατί κατά καιρούς έχουν αμφισβητήσει και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό. Γενικώς η ειδική αγωγή είναι ένας χώρος που αμφισβητείται ακόμη και είναι σε ένα στάδιο που γίνονται πάρα πολλές έρευνες και για την παρέμβαση και για τη διάγνωση και για την αξιολόγηση όλων αυτών των διαταραχών. Αλλά η ΔΕΠΗ υπάρχει. Αμφισβητείται η ειδική αγωγή και είναι και πολύ παθή, θα πω εγώ, καθώς μέχρι πρόσφατα όλοι ασχολούμασταν και αγωνιούσαμε για το τι θα γίνει με το ΝΕΟΠΗ, τα γνωστά θέματα. Φιλοξενήσαμε και εδώ εκπροσώπους. Έρχεται και νέα τροπολογία που αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και αυτούς που έχουν τελειώσει τα τμήματα της Μακεδονίας και του Βόλου, που είναι ειδική παιδαγωγία, αλλά και συνάδελφοι που έχουν κάνει μεταπτυχιακά πάνω, έχουν μπει σε μια διαδικασία. Το Υπουργείο να δει ποιος θα προηγηθεί στους πίνακες αναπληρωτών και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που το βιώνουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Το πάρτι συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται. Τώρα βέβαια διάβασα πρόσφατα σήμερα νομίζω ότι επαόριστον δεν αλλάζει. Δηλαδή ήταν προφανώς να αλλάξουν, να γίνουν συμβάσεις αυτό που έλεγαν για την ειδική αγωγή. Τώρα είδα ότι πάγωσε επαόριστον αυτό το θέμα. Ισχύει. Ναι, ισχύει. Και το λένε και για Σεπτέμβριο και θα δούμε και αν. Ελλάς το μεγαλείο σου, θα πω εγώ, θα προσθέσω εγώ, αλλά δεν θέλω να ξεφύγουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Είναι ένα επιπλέον θέμα στους γονείς, για τους γονείς που αντιμετωπίζουν τόσες πολλές δυσκολίες, να έχουν να αντιμετωπίσουν και όλη αυτή την γραφειοκρατία και όλο αυτό το κομμάτι του ελληνικού δημοσίου. Συμφωνώ και ελπίζω να δοθεί γρήγορα μια λύση που να τους βρίσκει όλους ικανοποιημένους, όλους τις πλευρές. Πάμε λοιπόν στη ΔΕΠΗ. Πάμε λοιπόν να την ορίσουμε τη ΔΕΠΗ. Τι είναι η ΔΕΠΗ και πόσο συχνά εμφανίζεται στα παιδιά? Είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως προείπα, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ωστόσο είναι μια διαβίου κατάσταση, δεν θεραπεύεται. Είναι μια κατάσταση όπου το άτομο μαθαίνει να ζει με αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η συχνότητά της είναι περίπου 5 με 7%. Να σκεφτείς ότι σε μια τάξη 30 παιδιών, τα 2 τουλάχιστον θα παρουσιάσουν συμπτωματολογία της ΔΕΠΗ. Και άρα δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πιστεύουν πάρα πολύ ότι είναι.
Προφανώς, αν μιλάμε 2 στα 30 τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς, μπορεί να είναι και παραπάνω. Είναι και παραπάνω όταν σκεφτούμε και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν συμπτώματα, δεν έχουν βέβαια τη ΔΕΗΠ, αλλά παρουσιάζουν συμπτώματα διάσπασης λόγω της ματέωσης που βιώνουν μέσα στη σχολική τάξη. Είναι λοιπόν μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, της οποίας θέλω να συζητήσουμε μαζί τώρα τα συμπτώματα και μετά να περάσουμε και σε ένα ενδιαφέρον βίντεο. Πάμε όμως στα συμπτώματα, γιατί αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ και τους γονείς πέρα από τους ειδικούς. Το πώς θα καταλάβω εγώ ως γονέας ότι το παιδί μου μπορεί να έχει ΔΕΠΗ και θα πρέπει μετά να κάνω κάποια βήματα για να το βοηθήσω φυσικά. Καταρχάς να σου πω ότι τα συμπτώματα εξαρτώνται από τρεις τύπους της ΔΕΠΗ. Είναι ο υπερκινητικός παρορμητικός, απρόσεκτος παρορμητικός και ο συνδυασμένος ή συνδυαστικός. Ο υπερκινητικός παρορμητικός είναι το παιδί που θα σηκώνεται συνέχεια από την καρέκλα του, θα κινείται, θα μπορεί να καθίσει εύκολα κάτω, θα ενοχλεί τους διπλανούς του στο σχολείο, θα είναι σε μία γρήγορση όλη την ημέρα, θα μιλάει, θα διακόπτει, δεν θα περιμένει τη σειρά του. Απ' την άλλη είναι ο παρορμητικός απρόσεκτος, όπου είναι το παιδί που διασπάται πάρα πολύ εύκολα, που ονειροπολεί πάρα πολύ μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες, προσπερνάει πράγματα. Να πούμε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ κατά μέσο όρο από αυτά που ακούνε επεξεργάζονται μόλις το 30%. Και είναι και ο συνδυαστικός τύπος ή συνδυασμένος που παρουσιάζει συμπτώματα και από τους δύο προηγούμενους τύπους. Δηλαδή και υπερκινητικότητας αλλά και διάσπασης προσοχής. Ναι, ακριβώς. Και απροσεξίας. Επειδή έχουμε και άλλα να πούμε πάνω στη ΔΕΠΗ, κάναμε μία μικρή εισαγωγή μόλις. Θέλω μαζί να δούμε ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν παιδιά με ΔΕΠΗ. Έχει γίνει διάγνωση, έχουν ΔΕΠΗ και μας δείχνουν, μας λένε πώς το βιώνουν τα ίδια. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το δούμε μαζί, να κάνουμε και ένα σχόλιο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα. So I want to get a sense of how ADD affects you. So you have ADD? Yes. You know you got it? Yes. Okay. How can you tell? Well, when I get frustrated, I get overly frustrated sometimes. When I can't do my work, I shut down too easily. And I sometimes just have problems overall working and just keeping my anger under control. I can't all sit straight, like sit there for a while and not fidget. And I can't concentrate for a long time. I can get distracted easily. Sometimes it's harder for me to read and pay attention in class. Okay. And is that true at home too, or when you're trying to do homework? Yeah, trying to do homework is kind of tough too. Let me ask you about, do you know what stress is? Yes. When you feel stress, pressured, or tense? I have a lot. I always have a lot. A lot of stress? Yeah. Okay. Tell me about that. When do you feel stressed? How do you feel stressed? It's mostly when I'm doing homework. Like I said, when I do something wrong, I could say I'm a lean, mean stress machine. Πραγματικά, εγώ Φώτη, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό που είδαμε. Εγώ βρήκα συγκλονιστικό το ότι παιδιά τόσο μικρή σε ηλικία μιλούν για τόσο έντονο στρες. Αυτό που κατάλαβα ισχύει, τα παιδιά αυτά τα με ΔΕΠΗ είναι παιδιά με έντονο στρες. Συνδέεται και το στρες με αυτή τη διαταραχή? Συνδέεται και το στρες και το άγχος. Γενικώς, πάντα στην παρέμβαση, αυτό που λέμε και στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς, είναι ότι όσο πιο προβλεπόμενο είναι το περιβάλλον τους, όταν ξέρουν τι θα ακολουθήσει μετά, είναι πιο συνεργάσιμα, γιατί πέφτει αυτό το στρες, πέφτει αυτό το άγχος που έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά. Και πραγματικά, ενώ δείχνουν τα παιδιά τα οποία είναι απίθαρχα, τα οποία δεν ακούνε μέσα στην τάξη ή δεν ακούνε τους γονείς στο σπίτι, καταβάλουν τόση μεγάλη προσπάθεια, κουράζονται τόσο πολύ, αναχώνονται τόσο πολύ για να μπορέσουν να αυτορυθμιστούν και πάντα στο τέλος καταλήγουν, αν δεν έχουν κάνει τη σωστή παρέμβαση, να έχουν αποτύχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα στην ημέρα έχουν εξαντληθεί, ναι, και φτάνει και στο τέλος ότι κανένας δεν τους λέει μπράβο, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια και όλο αυτό το κομμάτι που έκαναν ακριβώς νιώθουν μια τεράστια ματέωση. Σε τι οφείλεται αυτή η διαταραχή? Μπορούμε να εξηγήσουμε, μπορούμε να την προλάβουμε, μπορούμε να την ελέγξουμε κάπως από την καθημερινότητα του παιδιού μας? Καταρχήν να πούμε ότι μία είναι γενετής κατάσταση, οπότε το παιδί γεννέται με τη ΔΕΠΗ. Το περιβάλλον σε αυτό που συμβάλλει είναι ότι όσο πιο δομημένο και ήρεμο είναι το περιβάλλον, τόσο μικρότερη θα είναι η ένταση και η συχνότητα εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν και άλλα ψυχολογικές δυσκολίες για το παιδί, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει και άλλα, θα έχει μεγαλύτερη υπερκινητικότητα, μεγαλύτερη διάσπαση, οπότε το παιδί θα την εμφανίσει τη ΔΕΠΗ. Το περιβάλλον δεν μπορεί να παίξει το ρόλο, ή αυτό που λένε τα βιντεοπαιχνίδια τώρα τελευταία, η τηλεόραση, η διατροφή. Δεν λειτουργεί επιτατικά. Λειτουργεί στο βαθμό ότι να επηρεάζει τη συχνότητα των συμπτωμάτων και την έντασή τους.
Αλλά δεν είναι ότι τη δημιουργεί. Δεν τη δημιουργεί ακριβώς. Είναι κάτι γενετής, είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή. Mm. Ακόμη δεν μπορούν να πούν πού ακριβώς οφείλεται. Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων βιολογικών που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνισή της. Άρα αυτό που κρατάμε από εδώ είναι ότι το ήρεμο ή μη περιβάλλον καθορίζει την έντασή της και όχι την ύπαρξή της ή μη. Ακριβώς. Γιατί αν ένα παιδί γεννηθεί με αυτό, τελείως γεννιέται με αυτό. Ακριβώς. Δεν το αποκτά στην πορεία της ζωής mm-hmm. του. Ακριβώς. Να πούμε ότι και το 76% των παιδιών με ΔΕΠΗ έχουν ένα συγγενή με ΔΕΠΗ. Που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ναι, εφόσον ακριβώς. Μιλάμε για κληρονομική κατάσταση, κληρονομική διαταραχή. Ακόμα και η δομή του εγκεφάλου τους και η χημεία που συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των συνομιλίκων. Έχουν δείξει έρευνες, έχουν κάνει διάφορες εξετάσεις και έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλός τους, η δομή τους, μέρη του εγκεφάλου είναι μικρότερα από αυτά των συνομιλίκων τους. Ελάχιστα, αλλά είναι μικρότερα. Και πάμε λοιπόν στα συμπτώματα, τα οποία λίγο πολύ τα είπαμε βέβαια. Mm. Είναι η υπερκινητικότητα, είναι η δυσκολία η να συγκεντρωθεί. Η ονειροπόληση, πολύ έντονα ξεσπάσματα θυμού, πολύ άγχος και στρες, όπως είδαμε και στο βίντεο. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά που είπαμε πριν, τη συμπτωματολογία, για να μπορέσουμε να πούμε ότι ένα παιδί ανήκει σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου για να διαγνωστεί με ΔΕΠΗ, θα πρέπει να παρουσιάζει 6 τουλάχιστον από τα συμπτώματα του DSM, έτσι όπως ορίζονται, για 6 μήνες σε δύο διαφορετικά πλαίσια πριν το 12ο έτος της ζωής του. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι η ηλικία, ποιο είναι το ηλικιακό πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η διάγνωση? Μια ασφαλή διάγνωση μπορεί να γίνει ανάμεσα από την ηλικία των 7 ετών και των 12. Πιο πριν είναι τα παιδιά που βρίσκονται είτε νηπιαγωγείο είτε πρώτη είναι δημοτικού νωρίς. Και είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς, γιατί για ένα παιδί του νηπιαγωγείου το να μην συνεργάζεται, το να θυμώνει πολύ εύκολα, να μην θέλει να μοιράζεται τα παιχνίδια, το να μην μοιράζεται, γενικώς να μην έχει μάθει να κοινωνικοποιηθεί, να κοινωνικοποιείται, είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται γιατί λέμε ότι είναι λίγο νόρυμος, το δώσουμε λίγο χρόνο. Ναι. Από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δημοτικού, βλέπουμε μετά ότι όταν εμένουν οι δυσκολίες, κάτι σημαίνει. Και να ρωτήσω, επειδή αυτό αποσχολεί πολύ τους γονείς, γιατί τους βλέπω να μου λένε το παιδί μου είναι υπερκινητικό, έχει ΔΕΠΗ, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να είναι υπερκινητικό και να μην έχει ΔΕΠΗ. Ακριβώς, η υπερκινητικότητα είναι μόνο ένα σύμπτωμα της ΔΕΠΗ. Μπορεί να υπάρχει ΔΕΠΗ ή αλλιώς ΔΕΠ, να μην υπάρχει δηλαδή αυτό το ύψιλον στο τέλος. Ωστόσο, η διαταραχή της διάσπασης και να ανήκει στο δεύτερο τύπο που είπαμε, που είναι ο πρόσεκτος παρορμητικός. Δεν υπάρχει υπερκινητικότητα. Είναι αυτός που αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα, διασπάται πάρα πολύ εύκολα, δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Είναι αναοργάνωτος και σε χώρο και σε χρόνο. Ανάμεσα στα δύο φύλλα, αφού υπάρχει διαφορά στο πώς εκδηλώνεται, στην διάγνωσή της, στη συχνότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κυρίως τα κορίτσια είναι αυτά που είναι λίγο πιο ονειροπόλα, δεν έχουν τόσο πολύ έντονα ακραίες συμπεριφορές. Δεν θα μπεις ποτέ μέσα σε μια σχολική τάξη και θα δεις ένα κορίτσι με ΔΕΠΗ να είναι πάνω σε ένα θρανίο και ή να πετάει πράγματα ναι, ή να θέλει να βγει γρήγορα από την τάξη. Θα είναι το κορίτσι το οποίο ονειροπολεί, αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ ανοργάνωτη, μπερδεύει τις σελίδες μέσα στο τετράδιό της, ξεχνάει τι ασκήσεις έχει για την επόμενη μέρα. Οπότε και είναι και ο λόγος που πολλά κορίτσια φτάνουν σε ηλικία ενήλικα πλέον και δεν έχουν τη διάγνωση, δεν έχουν διαγνωστεί, γιατί κανένας δεν το κατάλαβε. Και αν δεν διαγνωστεί λοιπόν ένα παιδί που έχει ΔΕΠΗ, είτε ένα αγόρι είτε ένα κορίτσι, αυτό τι συνέπειες έχει για τη ζωή του, την ενήλικη ζωή? Ανάλογα με τα συμπτώματα που έχει και την ένταση, ακριβώς, επηρεάζει και τα αντίστοιχα κομμάτια. Δηλαδή, μπορεί να επηρεάσει το κορίτσι το αγόρι μαθησιακά. Αν ποτέ δεν γίνει παρέμβαση, να μπορέσει το παιδί να μάθει να αυτορυθμίζεται, να μάθει εκείνες τις τεχνικές που θα το βοηθήσουν, να μπορεί να μείνει και στην τάξη και στο σπίτι για να διαβάσει, σίγουρα θα μείνει πίσω μαθησιακά. Άρα, στη ζωή του γενικότερα προφανώς θα μείνει πίσω σε κάποιους τομείς και δεν θα έχει την εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει αν είχε βοηθηθεί. Για να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι από την εφηβεία και μετά τα άτομα, οι έφηβοι που δεν έχουν μπει σε μια διαδικασία παρέμβασης, είναι και τα άτομα εκείνα, η ομάδα εκείνων των παιδιών, όπου είναι πιο επικίνδυνα στο να εκδηλώσουν υψηλού κινδύνου συμπεριφορές. Κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Ναι, πώς συνδέονται όμως. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή και κάπου, ή το είχαμε πει μαζί, το διάβασα, για το κομμάτι της διατροφής. Mm-hmm. Επηρεάζει και η διατροφή, μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με ΔΕΠΗ και η διατροφή του? Κατά καιρούς βγαίνουν κάποιοι διατροφολόγοι και λένε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διατροφή για τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Ναι, γι' αυτό, επειδή σίγουρα, υπάρχει αυτό στα μέσα. Ακριβώς, σίγουρα η διατροφή που είναι πλούσια σε λιπαρά, με πολύ ζάχαρη, με πολλές θερμίδες,
δεν ενδείκνυται για ένα παιδάκι με ΔΕΠΗ, γιατί ακριβώς του προκαλεί υπερκινητικότητα. Ωστόσο, η διατροφή μπορεί να, με τη διατροφή μπορούμε να ελέγξουμε μόνο την υπερκινητικότητα και όχι τα άλλα τρία συμπτώματα. Οπότε για τα άλλα τρία τι κάνουμε? Δεν υπάρχει διατροφή. Δηλαδή δεν υπάρχει το φαγητό που θα φάει ή δεν θα φάει, ναι, το παιδί και θα το ελέγξει την παρορμητικότητά του, την απροσεξία του ή τη διάσπασή του. Μόνο υπερκινητικότητα, απλά δεν δίνουμε στο παιδί πολλά λιπαρά, πολλές ζάχαρες, πολλές σοκολάτες. Αφού γίνει λοιπόν η διάγνωση, η οποία γίνεται από ποιον η διάγνωση, από ειδικούς από διεπιστημονική ομάδα. Γίνεται από διεπιστημονική ομάδα. Η οποία αποτελείται. Αποτελείται από ειδικό παιδαγωγό, από αναπτυξιολόγο, από γιατρούς. Είναι μια ολόκληρη ομάδα, ψυχολόγους. Όπου βλέπουμε ψυχίατρο, που βλέπουμε ακριβώς όλα τα συμπτώματα, αν έχουν παρουσιαστεί σε δύο πλαίσια και κρίνουμε. Αφού λοιπόν διαγνωστεί η ΔΕΠΗ, το θέμα είναι πώς βοηθάμε το παιδί. Τι κάνουμε, θέλουμε συγκεκριμένη συμπεριφορά στο σπίτι, στο σχολείο, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή? Τώρα είπαμε λίγα λόγια για τη διατροφή, μιας και εγώ έτυχε να το διαβάσω κάποιο να μου κάνει εντύπωση. Πώς βοηθάμε λοιπόν αυτά τα παιδιά, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, σε συνεργασία φαντάζομαι με τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γιατρούς που θα το. Σίγουρα, αν είχατε ένα γιατρό, θα σας έλεγε τη φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχει δηλαδή φαρμακευτική αγωγή? Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Είναι κάτι που εμείς δεν την συστήνουμε ποτέ στους γονείς, γιατί σίγουρα οποιαδήποτε φάρμακα τα οποία είναι ηρεμιστικά κατασταλτικά για τα παιδιά. Αυτό φαντάζομαι και εγώ. Μιλάμε για κατασταλτικά φάρμακα τα οποία αγχώνουν και τους γονείς, μόνο και μόνο ιδέα τα δω στο παιδί ηρεμιστικά. Έχουν και τις παρενέργειες στο παιδί. Σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο αθώα όσο μας τα παρουσιάζουν, και κυρίως στην Αμερική οι φαρμακευτικές τα δίνουν πάρα σοριδών σε όλα τα παιδιά. Εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει να μπουν τα παιδιά και όλη η οικογένεια να αλλάξουν όλη τη δομή τους και τον τρόπο που φέρονται, για να μπορέσουν να δομήσουν ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον, για να μπορεί να κινείται μέσα σε αυτό το παιδί με ΔΕΠΗ πολύ άνετα και να μπορεί να είναι τα πάντα προγραμματισμένα. Το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Το α και το ω είναι η ρουτίνα. Μάλιστα. Οτιδήποτε. Αυτό βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω τώρα, αλλά το προτείνουν και για όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Των μικρών ηλικιών καταρχήν. Και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος ακριβώς να το κρατάς το παιδί σε χαμηλά επίπεδα υπερκινητικότητας. Θα πρέπει και να υπάρχει λοιπόν, όσο αφορά το σπίτι και τους γονείς, μιας και η εκπομπή αναφέρεται περισσότερο για τους, αφορά περισσότερο τους γονείς, να σας πω ότι θα πρέπει το δωμάτιο του παιδιού, ο χώρος που διαβάζει, να είναι αφαιρετικός, να είναι καθαρός, να μην έχει πάρα πολλά πράγματα. Μπορούν αντί για καρέκλα να χρησιμοποιήσουν μια μπάλα γυμναστικής για να μπορεί το παιδί να κινείται πάνω και να του φεύγει σιγά σιγά υπερκινητικότητα και να είναι πιο συνεργάσιμο. Η ρουτίνα, όπως είπα και πριν, είναι το α και το ω. Ένα οπτικοποιημένο πρόγραμμα, το ότι έχει να κάνει μες την ημέρα, τα παιδιά με ΔΕΠΗ τα περισσότερα είναι οπτικά. Μάλιστα. Αν τους οπτικοποιήσουμε το πρόγραμμά τους, τους βάλουμε σε μια ρουτίνα, ασχοληθούν με γυμναστική, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ βοηθητικό για τα παιδιά με ΔΕΠΗ, θα έχουν πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα. Και σίγουρα την παρέμβαση από έναν ειδικό για να και υπάρχει. Παρακολούθηση, και φυσικά, παρακολούθηση και να υπάρχει. Ακριβώς, για να δίνει και τις οδηγίες σε όλους τους γονείς για το πώς πρέπει να φέρονται στο παιδί. Φώτη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την τοποθέτηση συνολικά και για την ενημέρωση καταρχήν. Να πούμε ότι και στο ειδικόςπαιδαγωγός.gr νομίζω μπορούν οι γονείς να θέσουν τα ερωτήματά τους και ό,τι άλλο. Είναι μεγάλη μας χαρά. Να τους βοηθήσεις. Όλη η ομάδα είναι έτοιμη να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε σε ό,τι χρειαστούν. Είναι κάτι που το κάνουμε έτσι κι αλλιώς πολλά χρόνια τώρα. Το ξέρω. Και επειδή πολλά χρόνια τώρα ακριβώς στηρίζετε τις οικογένειες, χαίρομαι γιατί έχω στα χέρια μου. Είμαι από τους πρώτους από ό,τι μου είπε ο Φώτης και χαίρομαι ειλικρινά που μας εμπιστεύτηκες. Είστε οι πρώτοι, μάλλον. Αυτό το εξώφυλλο. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα έχουμε στα χέρια μας του Φώτη και της ομάδας του το βιβλίο, το πρόγραμμα υποστήριξης και παρέμβασης στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που πολύ μου αρέσει ο τίτλος, «Μαθησιακές ευκολίες». Σε κάθε σπίτι υπάρχει και ανησυχία από τους γονείς ότι μπορεί να έχει το παιδί κάποια δυσκολία, μπορεί και όντως να υπάρχει όταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Επομένως, νομίζω ότι σε κάθε σπίτι θα βρει τη θέση του αυτό το βιβλίο. Ακριβώς. Και θα βοηθήσει γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς. Και ειδικούς. Εκεί στοχεύει. Έχει μέσα και εργαλεία τα οποία μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι γονείς να ανιχνεύσουν αν τα παιδιά τους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για να παρουσιάσουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από τον υπηαγωγείο ακόμα. Σήμερα δεν θα πούμε άλλα γι' αυτό. Ήθελα μόνο απλά να δώσουμε τη γεύση ότι έρχεται κάτι πολύ σημαντικό πριν τελειώσει η σεζόν. Θα βγει σε περιμένω. Απριλίου. Μετά το Πάσχα θα είμαστε εδώ να το παρουσιάσουμε, γιατί είναι ένα εγχειρίδιο, θα πω εγώ, χρήσιμο για όλους μας. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να έχεις, Φώτη. Σε ευχαριστούμε. Επίσης, καλά να περάσετε. Φώτης Παπαναστασίου, λοιπόν, ειδικός παιδαγωγός, ήταν κοντά μας. Μιλήσαμε για τη ΔΕΠΗ. Και θέλω πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, διότι είναι μια κυρία εξαιρετική. Μου αρέσει να τη λέω κυρία, παρόλο που είναι κολλητή μου φίλη και την εκτιμώ πολύ, γιατί είναι και μαμά και επαγγελματίας και όλα μαζί. Θέλω να περάσουμε να δούμε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, μια διαφήμιση που μας έρχεται από την Ταϊλάνδη. Στην αρχή φαίνεται ένα μικρό αγόρι που προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα του που χρειάζεται φάρμακα.
Μπαίνει σε ένα φαρμακείο για να τα κλέψει. Όταν το αντιλαμβάνεται η φαρμακοποιός, προσπαθεί να τον, να τον πιάσει και να τον αποτρέψει. Τότε ένας άνδρας πληρώνει τα φάρμακα και τα δίνει στο παιδί μαζί με μια σακούλα τρόφιμα. Μετά από 30 χρόνια, αφού έγινε αυτό το περιστατικό, ο άνδρας που βοήθησε το μικρό παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Με ένα πολύ υψηλό κόστος που η οικογένειά του δεν μπορεί να το αντέξει. Και τότε λοιπόν βλέπει η οικογένεια ότι οι δαπάνες έχουν αποπληρωθεί από τον γιατρό, που δεν είναι άλλος από το παιδί εκείνο που είχε βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος κάποια χρόνια πριν, όταν εκείνο το παιδί ήταν φτωχό και είχε πάει να πάρει κάποια φάρμακα για την άρρωστη μητέρα του. Μια πολύ έτσι δυνατή και συγκινητική διαφήμιση που θέλει να περάσει φυσικά το μήνυμα της προσφοράς και το ότι το να προσφέρεις είναι το πιο σημαντικό, γιατί η ζωή και η ισορροπία σε αυτό το σύμπαν μάλλον στο γυρνάει πίσω κάποια στιγμή. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Έτσι λοιπόν η δύναμη της προσφοράς, η δύναμη της επικοινωνίας. Ποτέ δεν ξέρεις όταν κάνεις το καλό πώς θα στο γυρίσει πίσω η ζωή. Και εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στο στούντιο, στη βάση μας, το δικό μας τηλεοπτικό σπιτικό, παύλα σκηνικό, αλλά σπιτικό το λέω πια γιατί είναι τρίτη χρονιά και νιώθουμε σπίτι μας αυτήν εδώ την εκπομπή. Και χαίρομαι λοιπόν διότι έχω κοντά μου έναν άνθρωπο, μία φίλη και συνεργάτηδα, που μας ενώνει πολλά. Μας ενώνει η συνεργασία μας πηγαίνοντας πίσω στο 10, στο ραδιόφωνο του Αντένα. Βάσια μου, Βάσια Δημητρού, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Και μου λες και κυρία, και λέω εντάξει, μεγάλος, ένα γεγονός. Με την έννοια, το είπα ακριβώς, επειδή είσαι μια γυναίκα δυναμική, μια γυναίκα που κάνει όλα μαζί και συμφέρει, με την έννοια ότι έγινες και μητέρα πρόσφατα κι εσύ, οπότε μας συνδέει και αυτό πέρα από τη δουλειά μας. Εδώ και καιρό λοιπόν συζητάμε να βρεθούμε στο στούντιο, το καταφέραμε σήμερα. Αφήσαμε τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις λίγο στην άκρη και βρεθήκαμε εδώ να μιλήσουμε για τα παιδιά μας φυσικά, αλλά και για τη δική σου πορεία.
σε αυτό το επάγγελμα, το απαιτητικό επάγγελμα και το πώς θα συνδυάζουμε όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή σε βρίσκουμε να είσαι μητέρα της Αγγελίνας, η οποία είναι ήδη δύο, έγινε δύο, δυόμιση και τριών μηνών. Και συνεχίζει. Μεγάλο κορίτσι. Και η μαμά όμως δεν αφήνει τα δικά της όνειρα και τους δικούς σου στόχους. Ξεκίνησε στον Αντένα πριν από κάποια χρόνια από τη σχολή, το 9, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Α, το πάμε. Εντάξει, είναι σχετικά κοντά, οπότε τα θυμάμαι. Κοίτα, το 10 που κάναμε το ραδιόφωνο, γιατί όντως σε τηλεοπτικό στούντιο δεν τα έχουμε πει. Μόνο σε ραδιοφωνικό. Αυτό, ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Ήμασταν τον Ερτζιανό ονομάδα. Ήταν όμως τότε. Ήταν ωραία και εκεί, ήταν ωραίες εποχές. Τότε για όλα τα μίντια ήταν διαφορετικές οι εποχές και για τους εργαζόμενους στα μέσα. Όταν εμείς ήμασταν μαζί στο ραδιόφωνο του Αντένα τότε, πριν αλλάξει και γίνει τώρα όπως έχει αλλάξει. Ξεκίνησες λοιπόν από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη. Mm-hmm. Εκεί σε είδαμε πρώτη φορά. Μετά συνέχισες. Μετά βρέθηκες στον ΟΠΑΠ. Μετά συνέχισα στο κανάλι του ΟΠΑΠ που ήταν αθλητικό κανάλι ουσιαστικά. Μετά σε σκληρώσεις. Μπράβο. Σε σκληρώσεις του ΟΠΑΠ για αρκετό διάστημα. Ναι, για σε βλέπαμε δυόμιση εκεί. Χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί η Αγγελίνα το έζησε όλο. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή σε όλη την εγκυμοσύνη ήταν. Έβλεπα μία φωτογραφία σου, γιατί εχθές έψαχνα λίγο να δω τις φωτογραφίες σου, να δω ποιες φωτογραφίες θα χρησιμοποιήσουμε. Τελικά δεν ξέρω αν τη βάλαμε αυτήν. Που είσαι κυριολεκτικά με την κοιλιά στο στόμα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Και είναι δίπλα σου νομίζω η κοπέλα που σε εκτένιζε, η κοπέλα που σε έβαφε, που έλεγαν ότι η Αγγελίνα θα γεννηθεί και θα ξέρει από μοντάζ, ηχοληψία, παρουσίαση, μαλλιά, μακιγιάζ. Συνέχισες μέχρι τελευταία στιγμή να είσαι στις επάλξεις, στις σκληρώσεις μέχρι και τον ένατο μήνα, έτσι. Ναι, Κυριακή ουσιαστικά έκανα την εκπομπή και Τρίτη γέννησα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έπαιρνα παράταση και ενημέρωνα ότι τελικά δεν θα γεννήσω αυτήν την εβδομάδα, άρα συνεχίζουμε για άλλη μια εβδομάδα. Η Αγγελίνα, μάλλον περνούσε ωραία. Και στη δουλειά σου και στις σκληρώσεις, στον ΟΠΑΠ, της άρεσε πολύ. Ακόμα δεν το έχει βέβαια, δεν μου έχει δείξει κάτι. Θα τη ρωτήσω σιγά σιγά μεγαλώνοντας. Προς το παρόν δεν έχει καταλάβει. Μάλιστα, τώρα την πήρα πρώτη φορά στη δουλειά. Βέβαια, δεν είναι στούντιο, είναι ανοιχτός χώρος, είναι ο υπόδρομος που χαζεύεις, υπάρχουν τα άλογα, υπάρχει φύση. Είναι εξαιρετικός χώρος, δεν είναι περιορισμένο, δεν μπορεί να καταλάβει ότι εδώ δουλεύει η μαμά προφανώς. Αυτό να πούμε ότι τώρα συνεχίζει την δημοσιογραφική σου παρουσία, πάλι μέσω του ΟΠΑΠ, με τον ΟΠΑΠ, αλλά στο κομμάτι των υποδρομιών. Ναι. Καλύπτει το κομμάτι των υποδρομιών και η Αγγελίνα βλέπω παρούσα. Και βλέπω παρούσα, και σε αντίξωες συνθήκες ναι. Η μαμά εργάζεται. Οπότε ήρθε μαζί σου η Αγγελίνα. Ήρθε τώρα πρώτη φορά. Και εγώ έκανα ουσιαστικά τη συνέντευξη και καθόταν με τον μπαμπά της πίσω και φώναζε να έρθει μαζί. Δεν συνειδητοποιούσε δηλαδή ότι η μαμά δουλεύει. Σου λέει τι κάνει εκεί. Τι είναι όλο αυτό. Εγώ δεν έχω τολμήσει να τα φέρω εδώ. Αυτός είναι ο κύριος Ντόνας, σκηνοθέτης στον Παπαδάκη και τυχαία μετά από τόσα χρόνια είχε έρθει το καλοκαίρι στη δική μας τη δουλειά. Υπήρξε μια συνεργασία για να ανακαλύψει το δικό μας σκηνοθέτη. Κύκλος είναι και γυρίζει. Κύκλος είναι αυτό ήθελα να πω. Ναι. Καλά, στο χώρο των μέσων, ειδικά οι άνθρωποι βρίσκονται και ξαναβρίσκονται, είναι συγκεκριμένα τα μαγαζιά και δυστυχώς γίνονται και πιο συγκεκριμένα περνώντας ο καιρός, κλείνουν επιχειρήσεις. Οπότε είναι λογικό να συναντιόνται ξανά κάποιοι άνθρωποι. Πώς είναι για σένα η μητρότητα, τι άλλαξε Βάσια όταν ήρθε η Αγγελίνα στη ζωή σου? Τα πάντα. Άλλαξε, εντάξει, επαγγελματικά άλλαξε, γιατί μετά από λίγο διάστημα όντως δεν συνέχισα να κάνω τις σκληρώσεις. Οπότε έμεινα για τουλάχιστον 1,5 χρόνο με το παιδί μόνο, αλλά και τώρα επειδή δουλεύω σχετικά λίγο, είναι λίγο, μια φορά την εβδομάδα γίνεται. Είναι προσαρμοσμένο στο χρόνο σου και στις ανάγκες σου, να καλύψεις ανάγκες της μητρότητας και της χώρας σου. Ναι, επειδή έχω φύγει από το σπίτι. Δηλαδή είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Εντάξει, νομίζω τώρα πρέπει σιγά σιγά να χωριστούμε λιγάκι. Και να επιστρέψεις και εσύ λίγο πιο δυναμικά στα πράγματα. Ναι, ναι. Όμως όλο αυτό το διάστημα που είσαι μαζί της, αισθάνεσαι πλήρης μέχρι τώρα. Αισθάνεσαι ότι ήθελες να το κάνεις αυτό, να αφιερώσεις αυτό το χρόνο σε εκείνη. Ναι, εννοείται. Εντάξει, εσύ στη μέση σου νομίζω, λες ότι είναι ό,τι καλύτερο γιατί έχεις δώσει το παιδί σου, αν όχι το 100%, το 90%. Απ' την άλλη βέβαια, αισθάνεσαι κι εσύ ότι ένα κομμάτι σου δεν το έχεις, το έχεις αφήσει πίσω, αλλά ξέρεις ότι κάτι πρέπει να θυσιάσεις. Ακριβώς. Δηλαδή πάντα όταν κάτι ωραίο έρχεται πρέπει να θυσιαστεί αντίστοιχα κάτι ωραίο, που συνήθως είναι μόνο δικό σου. Τώρα νιώθεις έτοιμη. Πονάει λίγο όταν το θυσιάζεις, ναι, όταν βλέπεις σίγουρα. Το αποτέλεσμα χαίρεσαι.
Ξέρεις, λειτουργούμε και λίγο ενοχικά εμείς οι μαμάδες. Αλλά... Νομίζω ότι μονίμως συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν ήσουν τώρα στην αντίστροφη κατάσταση και ήσουν full time job και είχε συνέχεια καθημερινά πολλές ώρες δουλειάς, πάλι νομίζω ότι θα έλεγες ότι νιώθω τύψεις που δεν είμαι από την Αγγελίνα. Ναι, ναι, δεν θα το ήθελα. Έχω αυτή την αίσθηση. Νιώθεις έτοιμη λοιπόν να επιστρέψεις. Αυτό που θέλω την άποψή σου, γιατί ο χώρος αυτός ακριβώς είναι περίεργος χώρος, τα ξέρουμε, είναι δύσκολος χώρος. Μία νέα γυναίκα, όμορφη, νέα μαμά. Αισθάνεται ότι θα έχει τις ευκαιρίες που τις αξίζουν στον χώρο των media σήμερα, ή θεωρείς ότι για τις γυναίκες λίγο έχει δυσκολέψει η κατάσταση, ειδικά όταν είναι και μητέρα αυτή η γυναίκα. Και μιλάω και για τα ωράρια, μιλάω για τον ανταγωνισμό, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην τηλεόραση, αλλά όχι μόνο, και, και στους άλλους τομείς της ενημέρωσης. Είπα προηγουμένως ότι το 10 ήμασταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ίσως είχαμε και λίγο άγνοια των καταστάσεων, άγνοια κινδύνου γενικότερα. Δυστυχώς δεν θεωρώ ότι δίνονται οι ευκαιρίες που ο καθένας, ας πούμε, αξίζει. Δημιουργεί μια ανασφάλεια αυτό. Νομίζω ότι είναι βέβαια γενικότερα, όχι μόνο στη δουλειά μας, αλλά στη δουλειά μας πολύ περισσότερα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές και λίγο να αδικείται κάποιος περισσότερο από κάποιον άλλο, που ίσως να μην γινόταν σε κάποια δουλειά. Γενικά η προβολή και όλο αυτό έχει και το τίμημά του. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι λίγο συνεσταλμένος για να μπορέσεις να αντέξεις όλη αυτή την κατάσταση και την πίεση. Οπότε ή να περιοριστείς μέχρι εκεί που καλύπτεσαι, κι ας είναι λίγο πιο κάτω από αυτό που υπολόγιζες, αλλά να σε καλύπτει όσον αφορά τις προσδοκίες σου τις αρχικές, αλλά λίγο πιο κάτω από, από τα στάνταρ σου, ή αν δεν μπορείς αποχωρείς, νομίζω, στο χώρο μας. Σίγουρα, είναι ένας χώρος με υψηλού βαθμού δυσκολίας, λέω εγώ, και εστιάζω και στις γυναίκες και στις νέες γυναίκες που έχουν όνειρα, που έχουν ικανότητες, που έχουν όμως και οικογένεια, το αν τελικά αξίζει. Αν αισθάνονται ότι αξίζει να παλέψουν σε ένα τέτοιο χώρο που όντως τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά μένω σε αυτό που είπες, ότι κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του, τα δικά του όρια, τις δικές του κόκκινες γραμμές. Και το σημαντικό είναι να γυρνάς στο σπίτι σου και να νιώθεις, να πέφτεις, να κοιμηθείς το βράδυ στο κρεβάτι σου και να νιώθεις ότι ήταν μια καλή μέρα και να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Σε όλες τις δουλειές. Και να κοιμάσαι, μα σε όλες τις δουλειές ισχύει αυτό. Ότι αν δεν νιώθεις καλά, γυρνώντας το βράδυ στο σπίτι σου και βλέποντας την κόρη σου να κοιμάται, αν δεν νιώθεις καλά, τότε το έχεις χάσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η καθημερινότητά σας πώς είναι? Και γενικά σου έχει εσένα, έχει σε εσένα δυναμία, έχεις τον μπαμπά, γιατί συνήθως το κορίτσι, ξέρεις, είναι παιδιά των μπαμπάδων τους, έτσι λένε. Ναι. Με εσάς τι ισχύει? Κοίτα, ο μπαμπάς, επειδή λείπει κιόλας, το βλέπεις ότι όταν έρχεται τον λαχταράει, θα ρωτήσει που είναι και αυτά, φαίνεται η αδυναμία. Απ' την άλλη βέβαια και με μένα, επειδή είναι πολλές ώρες μαζί μου, είναι κολλημένη. Αυτό που λέμε είναι κολλημένη, με την έννοια όμως ότι όταν θα πας να φύγεις, ας πούμε, θα σου πει τι γίνεται τώρα, εσένα δεν σε έχω συνηθίσει να φεύγεις, ο μπαμπάς... Και αυτό το βλέπω και περισσότερο στη δουλειά. Γιατί ο μπαμπάς το έχει συνειδητοποιήσει, ότι ο μπαμπάς δουλεύει. Ναι, έχει μάθει. Ενώ με μένα που λείπω μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, δεν έχει καταλάβει ότι δουλεύω και μου λέει: όχι, μαμά, η δουλειά σου έκλεισε. Και γι' αυτό εσύ. Μου την κλείνει η Αγγελίνα τη δουλειά. Και γι' αυτό εσύ ίσως θέλεις και τώρα να αλλάξεις και την καθημερινότητά σου λίγο περισσότερο, ώστε να καταλάβει και εκείνη, να αρχίσει να συνηθίζει ότι η μαμά δεν θα είναι τόσο πολύ κοντά τη όσο ήταν μέχρι τώρα και όπως εκείνη είχε συνηθίσει. Ναι, πρέπει να πάει και αυτή σχολείο για να καταλάβει ότι και αυτή μεγάλωσε και δεν καθόμαστε μόνο στο σπίτι, ας πούμε, τα πρωινά μας και μετά θα κάνουμε μια βόλτα στις κουνιές και τα λοιπά. Θα το κάνεις το βήμα να τη στείλεις ναι, σχολείο. Ναι, θα το κάνω, ναι, τον άλλο μήνα θα το κάνω. Άφησα τις τύψεις μου και τις ενοχές μου, άμα ήταν και ο ειδικός εδώ θα μας έλεγε ότι αυτό καθορίζεται από τη μαμά, επειδή λοιπόν εγώ δεν ήμουν έτοιμη. Ναι, εμείς σε προηγούμενη εκπομπή, στην αμέσως προηγούμενη είχαμε θέμα την προσαρμογή στο παιδικό. Ναι. Τα πρέπει και τα δεν πρέπει. Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει. Και σίγουρα αυτό που, εκεί που εστιάσαμε με την παιδαγωγό που ήταν εδώ ήταν στο ότι πρέπει ο γονιός να είναι ήρεμος, να μην έχει άγχος, να είναι απόλυτα αποφασισμένος για αυτό που κάνει. Και αν συμβεί αυτό, τότε η προσαρμογή είναι piece of cake. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όταν πας να μπει στο σχολείο και η καρδιά της μαμάς χτυπάει πιο γρήγορα από του παιδιού, εκεί υπάρχει πρόβλημα και το παιδί το νιώθει αυτό. Είναι πολύ λογικό. Αλλά εσύ πρέπει να προετοιμαστείς. Και από τη μία σε καταλαβαίνω και μπορώ να καταλάβω και τις ανησυχίες σου, γιατί και εγώ τα έζησα πρόσφατα με τα παιδιά και οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες,
Πώς ήταν, ποια καρδιά χτυπούσε περισσότερο, η δική σου ή... θα σου πω, για τον Μάξ μου, για τον γιο μου, η προσαρμογή ήταν πιο εύκολη. Ναι. Η κόρη μου ήταν λίγο πιο δύσκολη και με ζόρισε και εμένα περισσότερο, γιατί ήταν πιο δυναμικό παιδί, ίσως λίγο περισσότερο. Δεν περνάει εύκολα τον άλλον το χατήρι, πρέπει να περνάει το δικό της. Επομένως, ναι, με δυσκόλεψε λίγο, αλλά τώρα το σκέφτομαι τελικά ότι ήταν πολύ καλό στην ηλικία που πήγαν σχολείο, το ότι επέμεινα και πήγαν σε καλή ηλικία. Δεν ταλαιπωρηθήκαμε πολύ μετά με τις ΙΟΣ και τα λοιπά, τα οποία, εντάξει, σε κάποιο βαθμό τα περάσαμε κι εμείς, αλλά δεν τα έστειλα, είχα τη δυνατότητα να μην τα στείλω μωρά. Εκεί μετά, εκεί γύρω στα 2,5-3 νομίζω ότι είναι η καλύτερη ηλικία. Οπότε έχετε φτάσει εκεί. Ναι, φτάσαμε εκεί, οπότε είμαστε έτοιμες. Να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και επειδή έχεις ένα παιδί λοιπόν που μεγαλώνει και το μεγαλώνει σε μια χώρα με τις γνωστές δυσκολίες που δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός αντί να μειώνονται αυξάνονται. Ποιες είναι οι ανησυχίες σου για τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνεις εσύ το παιδί σου? Ποιοι είναι οι φόβοι σου για την Αγγελίνα ως μια νέα μαμά που είναι μέσα στα πράγματα, ενημερώνεται καθημερινά και ξέρει που την έχει φέρει, σε ποιον κόσμο την έχει φέρει? Κοίτα, θέλω να ελπίζω ότι σε μια 20ετία θα έχουμε φτιάξει τι στο καλό πια. Οπότε με βάση αυτό λέω ότι όταν το παιδί μου δηλαδή θα βγει, ας πούμε, στην αγορά εργασίας, δεν θα αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετωπίζει τώρα. Απ' την άλλη, οι νέοι. Ναι. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι κάθε γονιός σκέφτεται να δώσει όσο περισσότερα εφόδια μπορεί, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και ακόμα και να φύγει, όπως συμβαίνει πολλές φορές τώρα και στην ηλικία μας και μικρότερη, δηλαδή βλέπουμε ότι αναγκάζονται να φύγουν και πραγματικά πάνε στο εξωτερικό και δικαιώνονται. Δηλαδή έχουν τα πτυχία τους εδώ και αναγνωρίζονται εκεί. Ενώ εδώ τα έχουν κορνιζαρισμένα. Θα ήθελα δηλαδή να είναι τουλάχιστον σε μια κατάσταση που αν χρειαστεί να γίνει αυτό, να έχει πάρει τα εφόδια και να μπορεί να το κάνει. Πιστεύεις ότι οι γονείς στην Ελλάδα σήμερα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν στα παιδιά τους αυτά που θέλουν? Γιατί μετά πάμε στην άλλη πλευρά, ότι ναι, μεν μετά από 20 χρόνια μπορεί όντως και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε και είναι το λογικό, τα πράγματα να έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Όμως οι γονείς, οι 30-άριδες, οι 40-άριδες, οι σημερινοί, οι 45-άριδες, που ζουν με ένα μισθό ίσως σε μια οικογένεια ή που ψάχνουν για δουλειά, μπορούν τελικά να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όπως θα ήθελαν, ή αισθάνεσαι ότι η δική μας η γενιά αισθάνεται ότι τους έχουν πάρει τη ζωή μέσα από τα χέρια και αυτό έχει κόστος και στην ανατροφή των παιδιών? Ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα 10 πράγματα που υπολογίζω, νομίζω ότι μπορώ να κάνω τα 7. Ίσως και λιγότερα. Αλλά υπάρχει και μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν μπορεί να κάνει ούτε τα 5. Σίγουρα. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι μοιραία δηλαδή αναγκάζεσαι να περιοριστείς αυτό που μπορείς να δώσεις και μετά δεν ξέρω, περιμένεις την τύχη. Και πού πιστεύεις ότι ο γονιός, ο σημερινός, ο νέος γονιός, μιλάμε για τη νέα γενιά γονέων, γιατί και οι τηλεθεατές μας περισσότερο είναι άνθρωποι της ηλικίας μας με μικρά παιδιά και με πάρα πολλούς προβληματισμούς για το πώς θα τα μεγαλώσουν σε αυτό το περιβάλλον. Εσύ, ας πούμε, Τι συμβουλές δίνεις στους γονείς, σε τι να επενδύσουν όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα για να επενδυθούν ενδεχομένως για κάποια καλύτερη μόρφωση ή για κάποια καλύτερη ή για τη δυνατότητα να γίνονται ταξίδια με τα παιδιά ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες? Όλα αυτά έχουν περιοριστεί, ναι, όπως είναι λογικό στα περισσότερα σπίτια. Επομένως, πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε αυτές τις ελλείψεις κατά τη δική σου γνώμη? Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει απλά ένα περιβάλλον υγιές, τουλάχιστον σε οικογενειακό επίπεδο. Καλά, τα ταξίδια και όλα αυτά τα θεωρείς πλέον πολυτέλεια για να μπορείς να τα προσφέρεις στο βαθμό που θα ήθελες. Δίνεις όσο περισσότερο μπορείς στη μόρφωση. Αλλά πέρα από τη μόρφωση υπάρχει κάτι σημαντικότερο για μένα που νομίζω ότι είναι η παιδεία. Οπότε η παιδεία, ναι, μεν είναι το σχολείο, αλλά είναι πολύ και η οικογένεια, είναι το σπίτι. Οπότε τουλάχιστον ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς που είναι οι συνθήκες πιο δύσκολες, υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός, χίλιες δύο δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως γονείς. Στις δουλειές μας, τουλάχιστον στο σπίτι μας, να μπορούμε να προσπαθούμε τουλάχιστον να μην το περάσουμε στα παιδιά μας, δημιουργώντας ενήλικες που θα το βρουν μπροστά τους. Δηλαδή να είναι όσο πιο καθαρή, ας πούμε, η ψυχούλα τους σε όλο αυτό που εσύ ως ενήλικας περνάς αυτή τη στιγμή, να μην το γεμίσεις με όλα αυτά και φτάσεις σε ένα σημείο να πρέπει, ας πούμε, να το διαχειριστεί και να το αντιμετωπίσει μόνο του όταν πια θα έχει φτάσει 30 και θα έχει χάσει ίσως αρκετά πιο πίσω. Και εγώ αυτό που θα συμπληρώσω είναι ότι πρέπει να λέμε τελικά αλήθεια στα παιδιά μας και να τους λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί αυτό που είπες, σαν να κάνουμε και ανθρώπους που ζουν σε μια ψευδαίσθηση,
όταν έρθει η ώρα να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, τότε σίγουρα θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ουσιαστικά θα έχουμε καταστρέψει τις ζωές τους. Ναι. Νομίζω ότι είσαι μια πολύ, πολύ όρημη και καλή μαμά, όσο τουλάχιστον εγώ σε ζω, και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχουμε και συνεργασίας αλλά και φιλίας. Να ευχηθώ να σε βλέπουμε περισσότερο. Να σε βλέπουμε ενώ, όχι εγώ. Εσύ με βλέπεις. Ακριβώς. Να σε βλέπει ο κόσμος, να συνεχίσεις να έχεις καλές συνεργασίες, να έχεις πιο δυναμική παρουσία στα μέσα. Σε ένα δυναμικό comeback, λοιπόν, εγώ ελπίζω, το εύχομαι. Και φυσικά απόλυτα εναρμονισμένο αυτό με την οικογενειακή σας ζωή, γιατί ξέρω ότι από όταν ήρθε η Αγγελίνα στη ζωή σου, είναι το μεγαλύτερο, είναι τα πάντα σου, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου και της μυαλού σου και της καρδιάς σου, είναι στην κόρη σου. Εντάξει, τώρα μετά από 7 χρόνια νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και μαζί κάτι, να επανέλθουμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια πρόταση on air εδώ στο σταθμό, να κάνουμε... Ιδέες υπάρχουν πολλές, όπως ξέρεις, άλλα δεν υπάρχουν. Σωστό. Και διάθεση υπάρχει, θα πω, και διάθεση. Και διάθεση υπάρχει από ανθρώπους, μακάρι να υπάρχουν και οι πόροι, γιατί και αυτά όλα μαζί είναι συνδεδεμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Δημητρού, δημοσιογράφος και μαμά, για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Και εμείς θα πάμε από την Βάσια σε κορίτσια, γιατί και η Βάσια κορίτσι είναι μαμά, αλλά φαίνεται πολύ πολύ μικρή, να πάρεις το κοπλιμέντο σου φεύγοντας. Ναι, γιατί πριν αγχώθηκα με το κύριο, από όχι, τώρα... Όχι, το στρώνω λοιπόν τώρα. Και θέλω να πάμε να συναντήσουμε κάποια υπέροχα πλάσματα. Να συναντήσουμε μαθητές, μαθήτριες του Λυκείου της Νέας Αρτάκης. Να τα κορίτσια, καλησπέρα στην Βένια την Μπρατσιάκου, στην Ιωάννα την Παπαρίδη και στην Νάνση Χάτζη Σωτηρίου. Τα κορίτσια αυτά που βλέπετε, γεια σας! Αυτές οι υπέροχες νεανικές φατσούλες, αυτά τα κορίτσια, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τριήμερη τους, είχαν πάει στην Κέρκυρα και είναι στον δρόμο της επιστροφής. Και ο λόγος που έχουν συνδεθεί μαζί μας μέσω Skype είναι ότι έχουν γράψει μία μοναδική παράσταση για το σχολικό εκφοβισμό. Την έγραψαν μόνο τους τα κορίτσια, την έγραψε συγκεκριμένα η Βένια. Την σκηνοθέτησαν και την παρουσιάζουν στα σχολεία. Λοιπόν, ένα-ένα τα κορίτσια μας. Βένια, ξεκινάω από σένα. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Πού σας βρίσκω καταρχήν, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Είμαστε στο δρόμο για Καλαμπάκα. Ναι. Είμαστε στο Πούλμαν ακόμα. Πώς περάσατε, ζηλεύουμε, τώρα θυμόμαστε παλιά. Ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο, πάντα να περνάτε όμορφα και να κάνετε υπέροχες έτσι, εκπαιδευτικές εκδρομές και δραστηριότητες. Θέλω όμως να επικεντρωθούμε, κορίτσια, τώρα σε αυτή την παράσταση. Σε μια παράσταση, λοιπόν, που ήταν δική σας έμπνευση για το σχολικό εκφοβισμό και ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και στο δικό σας το σχολείο και σε άλλα σχολεία. Σας προσκαλούν να την ανεβάσετε. Τι ως ιδέα ήταν αυτή η παράσταση, αυτό το σενάριο? Ήταν δικό μου εντελώς τυχαίο. Είχε αφορμή το project, επειδή στην πρώτη λυκείου θέμα project είχαμε το σύγχρονο θέατρο. Μάλιστα. Φτιάξτε λίγο την κάμερα να σας βλέπουμε καλύτερα. Βλέπουμε και πλάνα εδώ από την παράσταση. Αλλά θέλω να φτιάξετε και λίγο την κάμερα να σας βλέπουμε καλύτερα ενώ μιλάτε. Ξεκίνησε λοιπόν από την πρώτη λυκείου αυτή η πρωτοβουλία με αφορμή το σύγχρονο θέατρο που κάνατε μαθήματα, έτσι? Ναι. Για το δεύτερο τετράμινο, λοιπόν, αποφασίσαμε να ανεβάσουμε μία θεατρική παράσταση. Και μία συμμαθητριά μας είχε προτείνει να γράψουμε ένα δικό μας θεατρικό έργο. Αλλά επειδή ήταν πολύ δύσκολο, αποφασίσαμε να μην το κάνουμε έτσι. Δεν προλάβαμε. Ναι, δεν προλάβαμε. Και τελικά? Εγώ όμως το πήρα σαν πρόκληση αυτό και προσπάθησα να το γράψω από μόνη μου. Και βρήκα λοιπόν θέμα, μιας και ήταν επίκαιρο το σχολικό εκφοβισμό, και το έγραψα. Και θέλω να μου πεις τώρα λοιπόν τι περιέχει αυτό το σενάριο. Πώς έχεις περάσει το μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού? Έχω προσπαθήσει να το κάνω ρεαλιστικό όσον αφορά τους χαρακτήρες. Είναι όπως κάθε παιδί του λυκείου, του γυμνασίου, κάθε μαθητή. Και όπως κάθε παιδί, υπάρχει σκληρότητα εκεί πέρα, ακόμα και αν προσπαθεί κάποιος να κάνει μια αθώα πλάκα. Και ήθελα να δείξω ότι ακόμα και από μια αθώα πλάκα μπορεί να υπάρχουν καταστροφικά αποτελέσματα.
Κορίτσια, να σας ρωτήσω, φαινόμενα bullying, έτσι, γιατί έτσι το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε το τελευταίο διάστημα, τα βλέπετε καθημερινά, τα βλέπετε ίσως και στο δικό σας το σχολικό περιβάλλον ή στις δραστηριότητες σας εκτός σχολείου, είναι βιώματα που τα έχετε κι εσείς από την καθημερινότητά σας και επομένως ήταν έμπνευση αυτά για να γράψετε και αυτή την παράσταση? Προφανώς και στο σχολείο μας και ειδικά στο γυμνάσιο, μία από τα τρία κορίτσια έχει πέσει θύμα bullying. Μάλιστα. Οπότε από μεγαλύτερα παιδιά, φοβισμός, ελεπτικός και βία σωματική. Οπότε ναι, ουσιαστικά υπήρξε αφορμή για να γράψουμε το θεατρικό. Ναι, και ουσιαστικά και πέρα από αυτό πιστεύω ότι γενικότερα στην καθημερινότητα, πέρα από σωματική βία, ο καθένας έρχεται σε επαφή με κάθε είδους βία. Και πιστεύω πως αυτό το θεατρικό έχει να δείξει πάρα πολλά, όχι μόνο σε νέες ηλικίες μας, αλλά πιστεύω και σε μεγαλύτερους, για παραδειγματισμό όπως είπαμε και πριν. Πώς υποδέχτηκαν οι συμμαθητές σας, αλλά και όλοι όσοι έχουν μέχρι τώρα δει αυτή την παράσταση, πώς υποδέχτηκαν αυτοί σας την πρωτοβουλία, τι σας λένε, οι δάσκαλοι σας και οι γονείς σας ακόμα? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να έχουμε τόσο μεγάλη αποδοχή από τους συμμαθητές μας. Δηλαδή, περιμέναμε σε κάποιες σκηνές, όπως είναι οι σκηνές βίας ή οι σκηνές οι πιο έντονες που φωνάζαμε, που τσακωνόμασταν, να γελάσουν ίσως, να κοροκέψουν κάτι. Αλλά τελικά αποδείχθηκε, επειδή οι διάλογοι ήταν πολύ ρεαλιστικοί και επειδή οι εικόνες ήταν ακριβώς βγαλμένες, γι' αυτό το λόγο από το σχολικό περιβάλλον, από την καθημερινότητα, οι φράσεις που χρησιμοποιούσαν ήταν φράσεις των νέων. Οπότε θεώρησα ότι, κοιτάξτε, τα παιδιά μας είπαν ότι το κατάλαβαν και ήταν σαν να το ζούσαν αυτό. Ναι, και αυτό που βασικά παρατηρήσαμε εμείς είναι ότι παρόλο που στην αρχή μπορεί να υπήρχε κάποια ένταση, στις περισσότερες σκηνές οι περισσότεροι έκαναν ησυχία, δηλαδή δεν κορόιδευαν κάτι τέτοιο, αλλά είχαν σεβαστεί τη δουλειά μας και πάνω απ' όλα είχαν σεβαστεί κατά κύριο λόγο την ποιότητα αυτού του έργου και το ότι είχε διδάξει. Και πιστεύω ότι συνειδητοποίησαν το πόσο σημαντικό είναι, ναι, να γίνεται κάτι από μαθητές, αλλά να έχει να τους προσφέρει κάτι βαθύτερο πέρα από μία παράσταση ή να χάσουν κάποιες ώρες μαθήματος. Αλίμονο. Άλλωστε, αυτό που θέλετε να περάσει, το μήνυμα της όλης παράστασης είναι κατά του εκφοβισμού, κατά του να κοροϊδεύει οποιοδήποτε, οποιονδήποτε. Επομένως, θα ήταν τουλάχιστον παράλογο το να τολμήσει κανείς να κοροϊδέψει μια τέτοια παράσταση, μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία, για την οποία σας συγχαίρουμε εμείς από την εκπομπή μας, από το Όλα για τη Μαμά. Και πραγματικά ευχόμαστε και αυτό που κάνατε εσείς, αυτή η παράσταση, να είναι παράδειγμα, παραδειγματισμός και για άλλα σχολεία να κάνουν αντίστοιχες δράσεις. Πείτε μου, υπάρχει πρόγραμμα παραστάσεων και σε άλλα σχολεία, γιατί από ό,τι κατάλαβα σας προσεγγίζουν ήδη να την ανεβάσετε και αλλού την παράσταση αυτή? Όπως σας είπαμε, έχουμε ήδη κάνει μια παράσταση στο Λύκειο του Βασιλικού και στο Γυμνάσιο της Νέας Αρτάκης, αλλά μέχρι τώρα έχουμε κάνει αυτά, δεν έχουμε κάποιες άλλες προσκλήσεις. Τότε ελπίζω από αυτή την ευκαιρία, από αυτή την παρουσίαση εδώ στην εκπομπή μας, να έρθουν και οι προσκλήσεις και να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη φωνή η συγκεκριμένη παράσταση, αλλά και οι δικές σας φωνές να ακουστούν. Γιατί καλώς, κακώς μάλλον, καλώς δεν θα το έλεγε κανείς, δυστυχώς το θέμα του bullying είναι σταθερά επίκαιρο. Δεν έχουμε απαλλαγή από αυτό. Στα περισσότερα σχολεία διαπιστώνεται και από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι το Λύκειο, δυστυχώς. Επομένως, ελπίζουμε να μπορέσουν να τη δουν και να την ακούσουν πολλά μάτια και πολλά αυτιά τη συγκεκριμένη παράσταση και εκτός των ορίων των δικών σας σχολείων, κορίτσια. Ναι, μακάρι. Αυτό θα είμαι και εμείς. Και πολύ καλή ιδέα μου δίνει ο Νίκος ο Σχαρής. Έχω κι εγώ ένα κορίτσι, το οποίο έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή, τη Μελίνα Τηγιανακούλη, η οποία κάνει έναν αγώνα κατά του bullying, είναι και εκείνη στην ηλικία σας. Είναι ένα κορίτσι λυκείου, το οποίο και αυτό, μάλιστα η ιστορία της Μελίνας είναι πολύ, έτσι, πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, διότι έφτασε σημείο να κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή της λόγω bullying. Θα σας την πει ίδια την ιστορία, θα σας φέρουμε σε επαφή, γιατί είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα μαζί και πάρα πολύ χρήσιμα. Θα σας φέρουμε σε επαφή εμείς, να σας συγχαρούμε και πάλι. Να ευχηθώ να έχετε μια ασφαλή επιστροφή πίσω στο σπίτι σας. Ευχαριστούμε.
Και να σας συγχαρώ. Να συγχαρώ λοιπόν τη Βένια την Πρατσιάκου, την Ιωάννα την Παπαρίδη και την Άνση τη Χατζησωτηρίου. Πολλά μπράβο από εμάς. Και τα υπόλοιπα τα παιδιά της Αθρικής Αμάδας που δεν έχουν βγει στην κάμερα. Και την κυρία Μιλωνά. Καθηγήτριά μας. Την καθηγήτριά σας, βέβαια. Που μας βοήθησε όλο αυτό, γιατί μόνο μας. Μπράβο, κορίτσια μου. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα γενιά που θέλουμε. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Μπράβο σας. Και θα μείνω στη νέα γενιά. Θα μείνω στη νέα γενιά, διότι έχω και φιλοξενούμενο που εκπροσωπεί τη νέα γενιά και ασχολείται με τη νεότερη γενιά. Ο Θάνος Καπουράνης είναι κοντά μας. Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς προσωπικά και την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Μιλάμε εννοείται στον Ενικό. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Τυχαίνει να σε γνωρίζω από την πολύχρονη δράση σου στον χώρο των ποδοσφαιρικών ακαδημιών. Ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια από θέσεις operation manager, διευθυντικές κτλ. Ζεις από κοντά λοιπόν την σχέση ζωής που έχουν τα Ελληνόπουλα και όχι μόνο τα παιδάκια τα οποία ζουν στη χώρα μας. Μπορεί να μην είναι Ελληνόπουλα όλων των εθνικοτήτων που συμμετέχουν στις ακαδημίες. Τα ζεις λοιπόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ίσως ο κατάλληλος άνθρωπος να έρθεις εδώ να μιλήσουμε για όλο αυτό το θέμα, το τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς επιλέγοντας ακαδημία. Πολλά θέματα θα γεννηθούν από την κουβέντα μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν όντως το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι για τις μικρές ηλικίες των αγοριών κυρίως η πρώτη επιλογή, ο βασιλιάς των σπορ και για τα παιδιά μας. Χρυσαυγή είναι ακριβώς όπως το λες, λόγω της δημοφιλίας του αθλήματος στο ποδόσφαιρο, ειδικότερα στην Ελλάδα επικρατεί να είναι το νούμερο ένα άθλημα για τα μικρά παιδιά και εκτός από τη δημοφιλία του παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι είναι και ένα φθηνό σπορ σε εισαγωγικά, γιατί στις δύσκολες μέρες που περνάμε ο εξοπλισμός για να συμμετέχει κάποιο παιδί στο ποδόσφαιρο, ακόμα και η συνδρομή του είναι πολύ προσιτή σε σχέση με άλλα αθλήματα όπως είναι το τένις ή κάποια άλλα ατομικά αθλήματα. Και θα προσθέσω εγώ το ότι μπορεί κάποιος πλέον να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα. Ποδοσφαιρική ακαδημία υπάρχει ακόμα και στο πιο ακριτικό νησί. Είναι το πιο εύκολο να βάλεις μια μπάλα, ένα τέρμα. Έχει και αυτό το καλό, ότι είναι ένα σπορ που εύκολα το βρίσκει κανείς. Δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή, αλλά εκτιμώ ότι στην Ελλάδα βρίσκονται περισσότερες από 4.000 ακαδημίες, αν δεν κάνω λάθος, με επιφύλαξη. Πάρα πολύ σημαντικός αριθμός και σίγουρα εντάξει, στις μεγάλες πόλεις είναι και. Σε κάθε γειτονιά, θα λέγαμε. Σε κάθε γειτονιά μπορεί να είναι και περισσότερες σε μεγάλες γειτονιές, ειδικά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Το ποδόσφαιρο τελικά όντως είναι μια σχέση ζωής για τα παιδιά και τα ωφέλη του είναι πάρα πολλά. Ας πούμε κάποια ενδεικτικά. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι καλό να το κάνουν τα παιδιά μας. Συγκεκριμένα, ο κάθε ομαδικός αθλητισμός σε αυτή τη μικρή ηλικία των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική τους υγεία. Τα παιδιά μέσω του αθλητισμού μπορούν να αναπτύξουν αισθήματα της κοινωνικοποίησης, του αυτοσεβασμού, της αυτοεκτίμησης, της ομαδικότητας, γιατί πρέπει να μάθουν να συνυπάρχουν σε ένα μικρό κοινωνικό σύνολο το οποίο λέγεται ομάδα. Και τα προετοιμάζει για το μεγάλο κοινωνικό σύνολο που είναι η κοινωνία και που θα ζήσουν ακριβώς, μετά. Ακριβώς όπως τα λες. Μαθαίνουν τα παιδιά μέσω του αθλητισμού να σέβονται, να διαχειρίζονται επιτυχίες και αποτυχίες, όπως είναι η νίκη και η ήττα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και προετοιμάζονται για να γίνουν νικητές της ζωής μέσω των εφοδίων αυτών που μπορούμε να δώσουμε εμείς και τα υπόλοιπα αθλήματα, μην μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο, τα οποία συνδυάζουν την εκπαίδευση με την κοινωνικοποίηση του παιδιού, θα έλεγα. Και την ψυχαγωγία μαζί. Και την ψυχαγωγία. Όλο το πακέτο. Το σημαντικότερο είναι η διασκέδαση των παιδιών. Αυτό μου δίνεις μια ευκαιρία να πω ότι τα σύγχρονα παιδιά έχουν μια πάρα πολύ απαιτητική καθημερινότητα. Πολλές φορές και πιο απαιτητική και από τους ενήλικες, γιατί με τα σχολεία, τα φροντιστήρια και το διάβασμα δαπανούν περισσότερο από 8 ώρες που διαρκεί η εργασία. Οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε μία ώρα στην ημέρα, την οποία τα παιδιά θα μπορέσουν να εκτονώσουν όλη αυτή την ενέργεια που έχουν συσσωρευμένη από τις υποχρεώσεις τους και να περάσουν καλά. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι αυτό είναι το μέλημα όλων των γονέων που έρχονται σε εσάς και στην ακαδημία στην οποία βρίσκεσαι εσύ, στα Γλυκά Νερά, αλλά και σε οποιαδήποτε ακαδημία, νομίζω προτεραιότητα των γονέων και των παιδιών είναι το παιδί να παίξει, να διασκεδάσει, να νιώσει όμορφο με τους συναθλητές του, να περάσει μια ώρα χαράς. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το χάσουμε και το κρατάω για να επανέλθουμε σε αυτό αργότερα,
θα σου πω πού. Θέλω να μας δώσεις κάποιες συμβουλές, κάποιες οδηγίες στους γονείς για το πώς θα επιλέξουν την κατάλληλη ακαδημία για το δικό τους το παιδί και ποια ηλικία είναι η κατάλληλη για να ξεκινήσει κάποιο αγοράκι. Συνήθως, γιατί πιο πολύ τα αγόρια ζητούν το ποδόσφαιρο. Αν και υπάρχουν και κορίτσια, υπάρχουν και γυναικεία τμήματα σε κάποιες ακαδημίες, έτσι. Ιδιαίτερα στην Αμερική το ποσοστό σύνηθες των κοριτσιών είναι πολύ μεγαλύτερο έτσι από των αγοριών που συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο σε μικρές ηλικίες. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να έρχεται και σε εμάς. Είναι πολύ διαδεδομένο άθλημα και πλέον και στις γυναίκες, και είναι και χαρά μας να συνεργαζόμαστε και με αγοράκια και με κοριτσιά. Και ενημερωμένος ο Νίκος Οσκαρίς, επί των αθλητικών, έχει και τη δική του εκπομπή εδώ στο web που ασχολείται καθαρά με το ποδόσφαιρο κτλ. Μας λέει ότι έρχεται υποχρέωση από τη FIFA κάθε μεγάλη ομάδα να έχει υποχρεωτικά και γυναικείο τμήμα. Ακριβώς, θα ισχύσει μετά από τη FIFA, λέω, ναι, από την UEFA. Μετά από κάποια χρόνια θα γίνει. Φέρατε αυτά τα δύο, θα μου εξηγήσετε τη διαφορά μετά. Μετά από κάποια χρόνια, όντως είναι επιτακτική ανάγκη κάθε επαγγελματική ομάδα να διατηρεί και γυναικείο τμήμα. Έτσι. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Ερχόμενοι π.χ. στο Θάνο, ο οποίος είναι διευθυντής μιας ακαδημίας ή σε κάποιο προπονητή, ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις που πρέπει να ψάξουν να βρουν για να πούν ότι είναι μια καλή ακαδημία για το παιδί τους. Αρχικά θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των παιδιών. Να ακούσουμε ποια είναι τα θέλω τους, αν θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα ή με κάποιο άλλο ομαδικό άθλημα, και να μην τα παρασύρουμε εμείς σε αυτό που θέλουμε εμείς. Γιατί το κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Εφόσον αποφασίσουν ότι τους αρέσει το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να συζητήσουμε με την ακαδημία που θα επιλέξουμε ποια είναι η φιλοσοφία της και το πλάνο εκπαίδευσής της. Για να δούμε αν συμβαδίζουμε στις ανάγκες του παιδιού και τις δικές μας με αυτές που έχει η ακαδημία. Επίσης, στην ακαδημία θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι προπονητές είναι άρτια εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι με τα αρμόδια πτυχία για να μπορέσουν να είναι κατάλληλοι για προπονητές μαζικού αθλητισμού και συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου. Θα πρέπει να δούμε αν η Ακαδημία διατηρεί ένα άρτιο υλικό, μια υλικοτεχνική υποδομή, έτσι ώστε να μπορείτε να διεκπεραιώνετε η προπόνηση και όλες οι άλλες δραστηριότητες της. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό, αν οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και ασφαλείας, όπως σωστά λες, Χρυσαυγή, για να μπορέσουν τα παιδιά να είναι αρκετές. Αυτό θα έλεγα, Νίκο. Μιλάει, μου λέει ο Νίκος, με πρόλαβε. Και θέλουμε φυσικά ότι υπάρχει και κάλυψη ιατρική. Κάθε λεπτό που το παιδί μας θα είναι στο γήπεδο, στο περιβάλλον της Ακαδημίας. Είναι απαραίτητο σε κάθε δραστηριότητα της Ακαδημίας, είτε αυτό είναι προπόνηση είτε είναι αγώνας, να υπάρχει γιατρός, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα σε οτιδήποτε και αν χρειαστεί, ομιγέννητο. Βέβαια, αλλά δυστυχώς είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό. Ακριβώς. Τα παιδιά συχνά τραυματίζονται και σε παιχνίδι στην αυλή του σπιτιού μας. Πόσο μάλλον και σε ένα περιβάλλον που είναι πολλά παιδιά μαζί, που αγωνίζονται για το καλύτερο, για την νίκη συνήθως. Και εδώ θέλω να πάμε στο ότι οι γονείς έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Από τη στιγμή που το παιδί λοιπόν θα ενταχθεί σε μια ακαδημία, είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του γονέα, γιατί θα υπάρχουν μέρες καλές και μέρες κακές για το παιδί. Θα υπάρχει μέρα λοιπόν που το παιδί θα έρθει χαρούμενο γιατί έβαλε πολλά γκολ. Θα έρθει η μέρα που θα έρθει πολύ στεναχωρημένο το παιδί γιατί έχασε στον αγώνα που έπαιζε με την ομάδα του Σαββατοκύριακο. Πώς λοιπόν οι γονείς, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων? Γιατί είναι και συνήθως οι αγώνες ή οι προπονήσεις γίνονται παρουσία γονέων. Mm-hmm. Και συχνά ακούω συζητήσεις, ακούω, αλλά έχει τύχει να βρεθώ μπροστά σε προπονήσεις που οι γονείς παρεμβαίνουν, μπορούν να φωνάζουν στα παιδιά εκείνη τη στιγμή. Και στα δικά μου μάτια τουλάχιστον αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για την ψυχολογία του παιδιού. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με γονείς εμείς στην ακαδημία μας, ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Ο παιδικός αθλητισμός έχει μια τεράστια διαφορά με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν είναι στόχος και αυτοσκοπός η νίκη. Ναι, βέβαια, μην ξεχνάς, συγγνώμη, τόσο διακόπτω, ότι πολλοί γονείς βλέπουν στα παιδιά τους το Μέση. Ακριβώς. Βγάζουν δικά τους κατάλοιπα και αποθυμένα. Αυτό, εκεί θέλω να σε πάω. Πολύ σωστά το λες. Αυτά που δεν κάνανε οι ίδιοι προσπαθούν μέσα το παιδιό τους να εξασφαλίσουν. Και θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχει αυτό, και πολύ μεγάλη προσοχή, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο σήμερα, λόγω πάλι της οικονομικής κρίσης, ότι πολλοί γονείς πιέζουν τα παιδιά για να λύσουν το δικό τους οικονομικό πρόβλημα μεταγενέστερα. Και δημιουργούν από μια ηλικία 7-8 χρονών πολύ μεγάλη πίεση σε ένα παιδί, το οποίο έρχεται να διασκεδάσει, να μπορέσει να επιτύχει να γίνει επαγγελματίος αθλητής για να σωθεί όλη η οικογένεια οικονομικά. Μα εδώ βρίσκω την ευκαιρία να σε ρωτήσω κάτι. Λες ότι ένα παιδί έρχεται να διασκεδάσει. Αν ένα παιδί όντως έρχεται για να διασκεδάσει, αλλά δεν το έχει με το ποδόσφαιρο, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ο σκοπός
του παιδιού όταν έρχεται σε μια ακαδημία του μαζικού αθλητισμού, δεν μιλάμε για αθλητισμό ο οποίος έχουν οι μεγάλες ΙΠΑΕ, ο οποίος είναι elite αθλητισμός, είναι η διασκέδαση του παιδιού. Εμείς θα πρέπει να μπορέσουμε το κάθε παιδί να το βελτιώσουμε και να του δώσουμε όλα τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να δώσουμε και να φτάσει στο ανώτατο βαθμό εκπαίδευση το οποίο μπορεί να φτάσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Άρα, αν ένα παιδάκι βλέπουμε ότι έρχεται με χαρά, ακόμα και αν δεν κλωτσάει, εμείς το καλό είναι να μην του κόψουμε τα φτερά. Ακριβώς. Να το στηρίξουμε. Ποσοστιαία, το 99% των παιδιών δεν θα γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε το 99% και όχι το 1% το οποίο μπορεί να γίνουν πρωταθλητές και μεγάλοι αθλητές μόλις μεγαλώσουν. Τώρα σε πάω στο άλλο άκρο. Πες ότι κάποια παιδιά ξεχωρίζουν στο πλαίσιο μιας ακαδημίας και οι γονείς σίγουρα νιώθουν περήφανοι γι' αυτό και θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος, γιατί ξέρουμε υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις παιδιών που ψάχνονται να δοκιμαστούν στο εξωτερικό, αλλά υπάρχει και μεγάλο. Κάποιες φορές πέφτουν και θύματα εκμετάλλευσης ανθρώπων που μπορούν να τα πάνε απλά και μόνο για να πάρουν κάποια προμήθεια. Εκεί οι γονείς πώς πρέπει να χειριστούν το θέμα όταν θέλουν να προσφέρουν στο παιδί του την ευκαιρία να δοκιμάσει με τις δυνάμεις του, αλλά απ' την άλλη και εκείνο να μην απογοητευτεί έτσι, απότομα, να μην του έρθει κάποια απότομη αποτυχία, αλλά και να μην χάσουν και χρήματα και χρόνο ενδεχομένως. Από τη στιγμή που οι γονείς εμπιστεύονται μια ακαδημία, θα πρέπει να δώσουν ουσιαστικά σε εισαγωγικά τα κλειδιά για την εκπαίδευση των παιδιών τους στην ακαδημία. Και πάμε στην πρώτη ερώτηση που κάναμε νωρίτερα, στο τι πρέπει να προσέξουμε πηγαίνοντας σε μια ακαδημία. Ο ρόλος του γονέα θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός, να βοηθάει και να υποστηρίζει τα παιδιά σε κάθε τους δραστηριότητα. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και με τον ακαδημιάρχη αλλά και με τον προπονητή και όχι σχέση ανταγωνισμού ότι γιατί δεν έβαλες το παιδί μου να παίξει ή γιατί τον έβαλες λίγο ή τον έβαλες επιθετικό και όχι αμυντικό ή και το αντίστροφο. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση συνεργασίας. Με απότερο σκοπό το καλό του παιδιού. Και να στηρίζει φυσικά ο γονιός το παιδί του, να το στηρίζει στα καλά και στα άσχημα. Ακριβώς. Και να είναι δίπλα του και όχι μπροστά του και να μην είναι γονιός από πάνω στην μπαμπούλα, ότι πρέπει το παιδί να είναι τέλειο, να είναι άψογο. Ο ρόλος του γονέα είναι με το που τελειώνει κάθε αθλητική δραστηριότητα του παιδιού να τον ρωτάει αν είναι ευχαριστημένο και αν πέρασε καλά. Αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μπορούν να κρίνουν την απόδοση του παιδιού και το παιδί το ίδιο ξέρει άμα έπαιξε καλά ή όχι. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Ο καλύτερος κριτής είναι το ίδιο το παιδί. Ακριβώς. Ο εαυτός σου και ο καθρέφτης που κοιτάς. Και κάτι τελευταίο, Θάνο μου, για να κλείσουμε. Θέλω να μας μιλήσεις και για το κομμάτι της Νόβους. Είναι μια πρωτοβουλία δικιά σου, μια πολύ έτσι ξεχωριστή δική σου δραστηριότητα στον χώρο των ακαδημιών. Πες μας δύο λόγια και για την Νόβους. Η Νόβους δημιουργήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι με σκοπό να μπορέσει να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που μπορεί σε ήδη υφιστάμενες ακαδημίες με απότερο σκοπό την ευρύτερη ανάπτυξή τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 3.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα και 30 ακαδημίες και αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου κάτω από την ομπρέλα της Νόβους οι ακαδημίες μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες και προϊόντα όπως ρούχα, μπάλες, υλικά και εξειδίκευση προπονητών και ακαδημιαρχών. Ερχόμαστε σε επαφή με γονείς, με απότερο σκοπό την ευρύτερη ανάπτυξη των ακαδημιών και εκπαίδευση των παιδιών. Επομένως, είναι μια ομπρέλα κάτω από την οποία μπαίνουν οι ακαδημίες και τους προσφέρεται γνώσεις και υπηρεσίες που όσοι είναι ειδικά μακριά από τα κέντρα, νομίζω χρειάζονται κάποιον για να τις κατευθύνει και για να τις ενισχύσει και να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν και στα παιδιά της περιφέρειας. Ακριβώς. Συγχαρητήρια και για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γονείς λοιπόν, ναι στον αθλητισμό, ναι στο μαζικό αθλητισμό, αλλά ψάξτε το. Ακριβώς. Ψάξτε το, ρωτήστε και πάνω απ' όλα να ακούτε το παιδί σας, να αφουγκράζετε το παιδί σας. Ο μοναδικός στόχος του παιδιού είναι η διασκέδαση και όχι ο πρωταθλητισμός. Μέσω της διασκέδασης θα έρθει ο πρωταθλητισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο Μέση από τις Αλάνες ξεκίνησε. Έτσι. Δεν πήγε κατευθείαν στην Μπαρτσελόνα. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Τάνο Καπουράνη. Και εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε. Πέρασε η ώρα κλασικά γρήγορα. Δεν καταλάβαμε πώς. Ελπίζω και για εσάς να πέρασε γρήγορα και ευχάριστα. Εδώ θα είμαστε όμως, νομίζω και τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν λέμε καλό Πάσχα. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα να είμαστε εδώ για μια ακόμα εκπομπή. Ένα ακόμα όλα για τη μαμά στο Θάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.